Σε σύσκεψη υπό τον Νίκο Αναστασιάδη και στην παρουσία των Προέδρων των τριών ομάδων της Λεμεσού Απόλλωνα, ΑΕΛ και Άρη και του Προέδρου του ΚΟΑ συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της χωρητικότητας του νέου σταδίου και επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα είναι 12.600 θέσεων αλλά 10.300 θέσεων. Το γήπεδο όταν αρχικά είχε σχεδιαστεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές όσον αφορά τις θέσεις στο στάδιο. Αυτές οι προδιαγραφές μετά από μια νέα σύσταση της UEFA πριν από μερικά χρόνια, μια σύσταση που ουσιαστικά αφορά το θέμα της ασφάλειας και της άνεσης των οπαδών στα στάδια, τα σωματεία κατ' επιλογή τους, ήταν δική τους επιλογή δηλαδή των σωματείων, να ακολουθήσουν αυτές τις συστάσεις. Στη σύσκεψη δόθηκαν επίσης διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά και ότι το στάδιο θα παραδοθεί στις 25 Αυγούστου στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί. Επομένως, το εμβαδό του γηπέδου παραμένει ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά λόγω του ότι εφαρμόζονται αυτές οι νέες συστάσεις, που σημαίνει θα έχουμε μεγαλύτερα καθίσματα και μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων, ακριβώς για λόγους ασφάλειας και άνεσης των οπαδών, η χωρητικότητα από περίπου 12.600, όπως αναφέρθηκε σήμερα στη συζήτηση, μειώνεται στα περίπου 10.300. Στη σύσκεψη παρακάθισαν εκ μέρους των ποδοσφαιρικών σωματείων της ΑΕΛ, του Απόλλωνα και του Άρη, οι Ανδρέας Σοφοκλέους, Νίκος Κύρζης και Λίσανδρος Λισάνδρου.